Οι έρευνες. Ο κύριος Κώστας Δημόπουλος, δικηγόρος της οικογένειας του Μπάμπη. Κύριε Δημόπουλε, καλή σας μέρα. Καταθέσατε εκ νέου μήνυση και περιμένουμε. Χθες είχαμε την απολογία του 50χρονου Κρεοπόλη, ναι, του Χασάπη. Για ακόμα μια φορά. Για ακόμα μια φορά να δούμε τι ακριβώς έχει πει βάσει της μήνυσης που καταθέσατε. Οι έρευνες συνεχίζονται. Είναι και ο κύριος Θανάσης Ρούμπας, μέλος της εθελοντικής ομάδας έρευνας και διάσωσης. Πείτε μας λοιπόν τι μαθαίνουμε, κύριε Δημόπουλε, καθώς οι πληροφορίες που φτάνουν στον νοσολόγο είναι ότι θα έχουμε συλλήψεις. Είναι θέμα ωρών να έχουμε συλλήψεις. Είναι αυτό που ήδη και κατά την άποψη των ανθρώπων των οποίων, τους οποίους εκπροσωπώ, αλλά και την προσωπική μου εκτίμηση πριν κάποιες ημέρες. Μέχρι σήμερα είχαμε ενδείξεις αρκετά σοβαρές για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά η άποψή μου είναι ότι μιλάμε για ένα έγκλημα το οποίο δεν μπορεί να εκτελεστεί από έναν και μόνο άνθρωπο. Μέρα με τη μέρα επιβεβαιωνόμαστε. Πλέον είμαστε κοντά στην άσκηση ποινικής μίας ή περαιτέρω διώξεων. Τα στοιχεία όσο περνάνε οι ώρες είναι και πιο πολλά και εμείς θα βοηθήσουμε την κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών να οδηγήσει την έρευνα στη σωστή κατεύθυνση, που ήδη γίνεται αρκετή δουλειά και από το Τμήμα Ασφαλείας Μεσολογγίου και από τις εισαγγελικές αρχές. Ναι, ομολογία όμως δεν έχουμε. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εμείς καταθέσαμε πλέον τις μηνύσεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά παντός υπευθύνου και συμμετόχου, για ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση, διότι αυτός ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή εμπέζει ολόκληρη την κοινωνία, εμπέζει την οικογένεια και τη μία μέρα θυμάται κάτι, την επόμενη μέρα ξεχνάει κάτι. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια αναξιοπιστία, σίγουρα κάτι κρύβει, σίγουρα κάτι ξέρει. Αυτό αναμένουμε και εμείς με αγωνία να μάθουμε και θεωρώ ότι είναι θέμα ωρών να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα δίκαιο σε επίπεδο δικαιοσύνης. Ωστόσο, η οικογένεια αυτό που θέλει να βρει τον άνθρωπό της. Κύριε, ασφαλώς. Και πάνω σε αυτό, αφού το πάτε εκεί το θέμα. Πάμε λίγο στον κύριο Ρούμπα να δούμε λίγο τι ψάχνουν οι άνθρωποι και πού ψάχνουν πλέον. Γιατί νομίζω ότι έχουν περάσει τόσες ημέρες, κύριε Ρούμπα, είναι πιθανόν να βρεθεί ο 31χρονος. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Συγχαρητήρια και για την εκπομπή του. Να είστε καλά. Εμείς έχουμε επικεντρώσει τις έρευνές μας με τα μέλη της ομάδας στα σημεία που θεάθηκε τελευταία φορά ο αγνοούμενος συντροφίτης μας, ο 31χρονος Μπάμπης. Κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο δυνατόν. Επιτέλους, τουλάχιστον να βρεθεί ο άνθρωπος. Οι ελπίδες εξανεμίζονται δυστυχώς να βρεθεί ζωντανό το παλικάρι. Εμείς έχουμε εκτενήσει κυριολεκτικά την περιοχή. Έχουμε χωρίσει κάποια κομμάτια βάσει δεδομένων του Google και της ελληνικής αστυνομίας από τα δεδομένα του τηλεφώνου του παιδιού, εκεί που κάθηκε τελευταία φορά το στίγμα του κινητού. Η περιοχή είναι δύσβατη, είναι κάποια κομμάτια τα οποία είναι βαλτότοποι, είναι καλαμιές, είναι δύσβατα σημεία. Πιθανόν δεν έχουμε βρει κάτι, κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι συνέβη κάτι κακό στο νεαρό. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες συντατικά μέχρι να βρεθεί κάποιο στοιχείο να ηρεμήσει και η οικογένεια. Ναι. Το βασικότερο είναι αυτό, το κυριότερο είναι αυτό, να γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί στον άνθρωπό τους. Κύριε Δημόπουλε, πιστεύετε ότι υπάρχουν, ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα και με ποιο τρόπο στην εξαφάνιση του Μπάμπη? Είναι θέμα αυτή τη στιγμή της προανάκρισης. Κατά τα λοιπά, αυτό που έχω πει από τις πρώτες μέρες από τις οποίες δεν είχαμε κανένα νέο για τον άνθρωπο αυτό, είναι ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που ο άνθρωπος αυτός γύρω στα 50 λεπτά πήγαινε και ερχόταν από το σημείο που δήθεν κατά τα λεγόμενά του άφησε τον Μπάμπη, δεν είναι δυνατόν ένα τέτοιο έγκλημα με τέτοια δομή να έχει λάβει χώρα από έναν μόνο άνθρωπο. Δηλαδή η σκέψη μας είναι στο ότι είναι σύντομο το χρονικό διάστημα. Είναι σίγουρα, έχει τελεστεί σίγουρα από έναν γνώστη οι άνθρωποι που γνωρίζουν την περιοχή. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει υποδομή και ήταν σίγουρα προμελετημένο κάποιες μέρες πριν. Δεν μπορεί αυτό να έχει συμβεί κάτι έτσι τόσο ορθά δομημένο και να μην έχουμε βρει κάτι μέχρι σήμερα. Ερώτημα. Είπατε πριν ότι έρχονται νέα στοιχεία. Σας ενημερώνει η αστυνομία για την εξέλιξη των ερευνών. Χωρίς να επηρεάσουμε την διαδικασία της προανάκρισης, έχετε κάποια τυχόν ένα σημάδι, κάτι που να σας οδηγεί κάπου? Αυτά είναι θέμα της προανάκρισης, η οποία όπως αντιλαμβάνεστε είναι μυστική οικονομικά. Επομένως, σε αυτό το στάδιο εγώ δεν θα μπορέσω να πω περαιτέρω πληροφορίες. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και εμείς μέρα με τη μέρα
προσπαθούμε να συλλέξουμε και τα δικά μας στοιχεία. Ναι, πάντως κύριε Δημόπουλε, το ρεπορτάζ μας λέει ότι ο 50χρονος έμεινε όλη τη νύχτα στην ασφάλεια, δεν έχει ομολογήσει, αλλά στέλνεται η δικογραφία προκειμένου να βγει ένταλμα για να συλληφθεί, για τη σύλληψή του. Από το ρεπορτάζ και εγώ αυτή την πληροφορία έχω. Προσωπικά θα είμαι σήμερα και στην εισαγγελία για να κάνω και κάποια συγκεκριμένα αιτήματα για περαιτέρω ανεκριτικές πράξεις και να ενημερωθώ για το τι ακριβώς συμβαίνει. Επομένως, είμαστε σε εξελίξεις και η έρευνα είναι σε ένα καλό δρόμο. Αυτή είναι η δικιά μου. Για τις έρευνες τώρα, πόσο καιρό θα συνεχίσετε τις έρευνές σας στην περιοχή, κύριε Ρούμπα? Θα συνεχίσουμε τις έρευνες όσο χρειαστεί, όπου μας υποδεικνύει και η ελληνική αστυνομία. Εμείς ακολουθούμε πιστά το έργο των αστυνομικών αρχών. Θα όσο του βρούμε κάτι, κάποιο αντικείμενο, έστω ένα σημείο, κάτι, ένα σημάδι που να αποδεικνύει το νεαρό. Κάτι, να βρούμε κάποιο σημείο. Ναι. Κάποιο σημείο. Είναι πολύ δύσκολο για την οικογένεια να μην ξέρουν την τύχη του ανθρώπου τους, δεν το συζητάμε. Και είναι και μια, δύσκολη περιοχή, με βάλτους συνεχώς, με ένα ανάγλυφο εδάφους πάρα πολύ δύσκολο. Κύριε Δημόπουλε, η μητέρα του και η αδελφή του είναι έξω από το μέγαρο της αστυνομίας και ζητούν να μάθουν πού είναι ο Μπάμπης από τον Κρεοπόλη, ο οποίος, από ό,τι είπαμε και πάλι, δεν ομολόγησε. Περιμένουμε τις εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο. Να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο για αυτή την επικοινωνία. Τι να πούμε, καλό κουράγιο στην οικογένεια. Καλό κουράγιο και σε όλους όσους συμμετέχουν, κύριε Ρούμπα, σε αυτές τις έρευνες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα μας.